Μεσόγειος FM στους 105 και 4 επιστρέψαμε. Θα ανοίξουμε ένα ζήτημα για το οποίο νομίζω έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πλέον για την περιοχή μας. Πάντα ο τουρισμός, πάντα το θέμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη, και αυτό σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα ακίνητα. Είτε έχουμε να κάνουμε με κάποιο είδος, ας το πούμε, επένδυσης, είτε απλά για να κλείσουμε ένα δωμάτιο. Υπάρχει μια πολύ ωραία έρευνα, σημαντική, που έχει έρθει στο φως δημοσιότητας από το πανελλήνιο δίκτυο η Real Estates, και θα την σχολιάσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που έχουμε μαζί. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και διαβάζοντας αυτή την έρευνα που κάνατε, βγαίνουν θετικά σχόλια, τουλάχιστον για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μπροστά μας σε περίπου ένα μήνα και λιγότερο, βγαίνουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Έτσι δεν είναι? Σαφώς, κύριε Δημήτρη, θα σας πω το εξής. Από ό,τι βλέπουμε γενικότερα, οποιαδήποτε στιγμή δημιουργήθηκε τριήμερο στη χώρα μας, είτε είναι 28 Οκτωβρίου του 2021, είτε ήταν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, είτε ήταν 25 Μαρτίου, ή την Πρωτομαγιά που ήταν, ή τις ημέρες του Πάσχα, ο κόσμος ήταν όπου φύγει, φύγει, αν επιτρέπετε. Δηλαδή, πραγματικά είδαμε οι πληρότητες να αγγίζουν ακόμα και το 100% στο σύνολο σχεδόν και της υπηρετικής χώρας, αλλά και σε συνειδητική χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και αναφέρομαστε αποκλειστικά σε ακίνητα που είναι οι γραμμές λαϊκών εμπιστώσεις. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή από 10 του μήνα, 10 Ιουνίου έως και 13 Ιουνίου, βλέπουμε ότι οι προκρατήσεις στην ζωτική χώρα είναι σε ψηλά επίπεδα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι στην Ήδρα βρισκόμαστε στο 86%, στι Πέτσε 77%, στην Πίνο 70%, στη Σύρο 62% η προκρατήση το τρίμερο, στη Χίο 55%, στη Σαντορίνη βλέπουμε ότι το ποσοστό είναι στο 86% και στην Ήπειρο 79%, στη Ζάκυνθο πάλι 65%, στην Αίγινα πάλι βλέπουμε 79%, στην Κύθρο 81% πάλι. Αλλά, κύριε Δημητζή, είναι σημαντικό στο στοιχείο το εξή. Ότι τη φετινή σεζόν, όσον αφορά το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, που ουσιαστικά θα πούμε πρέπει να μπήκαμε πλέον στο καλοκάτω, κάτω το καλοκαίρι, 100% στους καλοκαιρινούς μήνες, θα σας αναφέρω το εξής. Στη Σαντορίνη είχαμε 2.149 ακίνητα διαγραμμές λαϊκούς μισθώσεις τις ημέρες της Πρωτομαγιάς. Την δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, τα ακίνητα που είναι διαγραμμένα στη Σαντορίνη είναι 2.927. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε περίπου 700 νέα ακίνητα που εγγράφηκαν στις πλατφόρμες λαϊκών μισθώσεις εντός ενός μήνα. Αυτό είναι πολύ το στοιχείο αυτό που δίνεται. Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό και είναι και τεράστιο. Εγώ και πίστευα ότι και τα 2.927 που είπε, τα 2.149 είναι πολλά. Πόσο μάλλον τα 2.900 τόσο. Οπότε, που αναφέρατε. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Όταν συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι συζητάμε για προκρατήσεις το 86%, να πει ο ακροατής, Μάρτιο, που το μαγείο είχαμε 90% ή ήταν το Πάσχα 100%. Μα τα νούμερα τα πω ήταν πολύ μεγαλύτερα. Το 86% αυτή τη στιγμή είναι στους 2.927. Ενώ το 2.149 ήταν μόνο 80%. Που σημαίνει ότι η δυναμική είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα ποσοστά αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ανταποκρίνουν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ακινήτων. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπάκα. Προφανώς η λέξη τρίμερο από μόνη της δημιουργεί μία θετική άβρα και μία πολύ καλή ψυχολογία. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, μάλλον αυτό είναι η ερώτηση, το πρώτο ένα σχόλιο. Βλέπω ότι είπατε περιοχές οι οποίες για τριήμερο, ας πούμε η Χίος που αναφέρατε, μακρινές περιοχές από την Αθήνα τουλάχιστον, βλέπουμε ότι υπάρχει πληρότητα, δηλαδή ο κόσμος δεν υπολογίζει τόσο την απόσταση, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο στις μετακινήσεις, με τα εισιτήρια να έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τακτοπλοϊκά, αντίστοιχα και τα αεροπορικά όπως πάει καθένας. Αλλά βλέπετε, τουλάχιστον μέσα από την έρευνα, ότι φαντάζομαι και οι περισσότεροι μπορεί να είναι Έλληνες, γιατί αναφερόμαστε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ο τουρίστας δεν θα επιλέξει το Άγιο Πνεύματος, θα έρθει και θα κάνει διακοπές του όποτε έρθει. Φαντάζομαι δηλαδή αν υπάρχει αυτό το ποιοτικό στοιχείο. Εγώ, κύριε Μεζή, θα σας αναφέρω ότι σίγουρα εμείς αναφερόμαστε στο σημείο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που ουσιαστικά αφορά τους Έλληνες, αλλά και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ως κύριε Μεζή, μην ξεχνάμε ότι είμαστε περίπου στα μέσα Ιουνίου, που σημαίνει ότι είναι καλοκαιρινή, έχει ξεκινήσει ήδη η καλοκαιρινή σεζόν. Άρα μπορεί αυτές οι προκρατήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή εμείς, ένα ποσοστό να αφορά και τον ταβούς. Πάντως και για τους Έλληνες είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό που λέτε, διότι είπαμε είναι μια δύσκολη περίοδος για να κάνει κάποιος έστω και ένα τριήμερο, και όταν
ένα μήνα πριν έχει υπάρξει το τρίμερο του. Είχαμε πάλι τρίμερο, έτσι. Πάλι αργίες είχαμε ουσιαστικά. Θέλω να πω πάντως ότι αυτά της Πρωτομαγίας, μπράβο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά πάντως είναι θετικά για το πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο του καλοκαιριού, κύριε Μπάκα. Κύριε Δελμετζή, εμείς τα στοιχεία που έχουμε, που βλέπουμε, είναι το εξής. Ότι το 2021 αγγίξαμε τα επίπεδα αυτό, του 2019 όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, και το 2022 εμείς υπολογίζουμε ότι τα επίπεδα του 2019 θα ξεπεράσουμε. Θα σας αναφέρω ότι σύμφωνα με έρευνα της RDNA η ζήτηση για τους καλοκαιρινούς μήνες από Ιούνιο ως και Σεπτέμβριο του 2022 είναι αυξημένη κατά 232% όσον αφορά τη χώρα μας γενικότερα σε σχέση με το 2021, ενώ υπάρχει αύξηση της ζήτησης κατά 306% στην Κρήτη, συγκράτως, αν δεν κάνω λάθος, ίσως 240% σε σχέση με το 2021. Άρα, αναφέρομαι σε ένα καλό καλοκαίρι. Σε ένα καλό καλοκαίρι, ως φόρτες βαχυχρόνιες μισθώσεις. Και δεν το τονίζω αυτό. Το τονίζω τον εξής λόγο. Οι βαχυχρόνιες μισθώσεις επιλέγονται από τον κόσμο για τρεις σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πανδημία του κορονοϊού. Κανένας από εμάς δεν έχει ξεχάσει τι σημαίνει η πανδημία του κορονοϊού και ότι ο κορονοϊός ζει ανάμεσά μας. Άρα, ιδιαίτερα οι οικογένειες επιλέγουν τις βαχυχρόνιες μισθώσεις γιατί ώστε να έχουν συνοστισμό με άλλο κόσμο. Δηλαδή, επιλέγουν την απομόνωση, είναι μεταξύ τους. Ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι το γεγονός ότι τα πιο πολλά ακίνητα περιέχουν το σύνολο των οικοσυσκευών. Που σημαίνει ότι μια οικογένεια η οποία έχει μικρά παιδιά και χρειάζεται πολλές φορές πολλά και μικρά γεύματα, εξοικονομεί χρήματα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να μπορεί να μαγειρεύει στο σπίτι σου το πρωινό σου, το δεκατεανό σου, το πηγαίνει να τραβεί μόνο το βράδυ για φαγητό, από το να είσαι κάθε μέρα από τα δέντρα στα δέντρα τρεις φορές την ημέρα. Άρα αυτό είναι μια οικογένεια που βοηθάει πάρα πολύ. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι ένα παιδί που είναι μικρό, 8 χρονών, 7 χρονών, 6 χρονών, 5 ετών, δύσκολο το κρατά τώρα σε ένα δωμάτιο 15-20 τετραγωνικά μέτρα. Άρα, αν έχει και να επιλέξει ένα κίνημα για να ζήσει το οποίο έχει και λίγο περιβάλλον χώρο και μια αυλή είναι λίγο μεγαλύτερο, περνάει πολύ χρόνο στο σπίτι. Και αυτό βοηθάει κιόλας και τις παρέες των νέων, όπου μαζεύονται 6 άτομα, 7 άτομα ή ακόμα και 8 άτομα, ανάλογα την δυναμική του εκάστοτε ακινήτου, και ουσιαστικά μπορούν να κάνουν διακοπές πιο φτηνές, με λιγότερα χρήματα, πιο low budget. Είναι, σας άκουσα με πολύ προσοχή και πραγματικά όντως αυτοί οι λόγοι που μας αναφέρατε δίνουν βαρύτητα για κάποιον που θα επιλέξει βραχυχρόνια μίσθωση. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Μπάκα, αυτή η έκρηξη που υπάρχει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, εάν θα δημιουργήσει ή θα υπάρξουν νέες επενδύσεις ή νέο κτίσιμο, να το πω, δηλαδή να δημιουργηθούν νέα ακίνητα, που είναι και το δικό σας το κομμάτι, το real estate, αν δηλαδή θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. Κύριε Μετζή, χαίρομαι πολύ την ερώτηση που μου κάνετε για τον εξής λόγο. Εμείς τα μηνύματα που βλέπουμε, την κινητικότητα που καταγράφουμε, μάλλον το διαφορετικό, όσον αφορά την εξωτική κατοικία, είναι το εξής. Ο κόσμος σκέφτεται αυτή τη στιγμή πιο έντονα να αγοράσει εξωτική κατοικία σε σχέση με το παρελθόν. Και οι λόγοι είναι εξής. Πρώτον, είδαν οι άνθρωποι ότι μέσω lockdown, μέσω πανδημίας, θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν εξωτικό να μπορούν να πηγαίνουν. Αυτή είναι η πρώτη του λογική όταν σκέφτηκαν ότι κρυβόμαστε στην Αθήνα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Άρα όλοι σκέφτηκαν πόσο ώρα θα ήταν να είχαν εξωτικό σε μια απόσταση 1,5-2 ώρων από την Αθήνα, τουλάχιστον στην υπηρετική χώρα, αυτό είναι ο βασικός λόγος. Μετά ήταν όμως και το επόμενο κομμάτι, που είναι το εξής, ότι με αυτό το ακίνητο, αν το αγοράσω και αγοράσω ένα ακίνητο εξωτικό, μπορώ πλέον να έχω εισοδήματα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω στα Σαββατοκύριακο. Ή διακοπέ μου μένα είναι 20 μέρες το χρόνο, όσον αφορά του καλοκαιρινού μήνε. Το επόμενο χρονικό διάστημα μπορώ να αφήσω το συγκεκριμένο ακίνητο να το εκμεταλλεύω και να έχω εισοδήματα. Αυτή τη λογική, κύριε Δημητζή, την έχουν και πάρα πολλοί άλλοι γραφεί. Όσον αφορά κατά κύριο λόγο του βασικού πυλώνε τη τουρκική βιομηχανία τη χώρα, όπω είναι η Μύκονο και η Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ακίνητο στην Μύκονο και η Σαντορίνη που να αγοράζεται ω εξωτικό και να μην υπάρχει ο σκοπό τη εκμετάλλευση για εισοδήματα. Μάλιστα. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή βλέπουμε αυτή την ένταση που υπάρχει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σίγουρα αποτελεί ένα θετικό παράγοντα το να δούμε την εξωτική κατοικία στη χώρα μας να ανθίζει και πάλι. Και εσείς στους βασικούς πυλώνες της οικονομίας, όπως είναι η Μύκονο, η Σαντορίνη, η Νάξος, η Κρήτη, η Ρόδος, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα και κινητικότητα στην υπηρετική χώρα σε χιλιομετρικές αποστάσεις 2-2,5 ώρες από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα, κάποιος που μπαίνει στη διαδικασία της αγοράς ενός εξοχικού, μάλλον έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να πηγαίνει να ξεκουράζεται και στο κύριο μέρος της σκέψης είναι η εκμετάλλευση. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπάκα, οι συμβουλές που δίνετε εσείς για τέτοιες περιπτώσεις ως επαγγελματίας,
για εκμετάλλευση. Γιατί πλέον από ό,τι φαίνεται επέστρεψαν τα εξοχικά, όχι όμως όπως ήταν στη δεκαετία του 80, του 70 και του 90, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ποιες είναι οι συμβουλές που δίνετε? Η συμβουλή είναι εξή. Το βασικό στοιχείο είναι να μπορεί να έχει το ακίνητό σου σε μια περιοχή που μπορεί να την επισκέπτεσαι συχνά. Δηλαδή το να κάνει να αγοράσει ένα εξοχικό και να μην μπορεί να πηγαίνει, αντιλαμβανόμαστε ότι το εξοχικό, το ακίνητο θέλει μια συντήρηση και καλούν ο ιδιοκτήτη και τα χτάχνουν κάποια στιγμή να επισκέπτεται το συγκεκριμένο ακίνητο. Αν το δει μόνο αποκλειστικά ότι εγώ θέλω ένα ακίνητο το οποίο θέλω να εκμεταλλεύω μόνο και μόνο μέσω μαγικών ρυθμίσεων ή τη σεζόν το καλοκαίρι, μπορεί να επιλέξει ακίνητο οποιοδήποτε νησί υπάρχει, απλά να βρει μια εταιρεία διαχείριση τοπική προσφορά του έργου, γιατί τοπική επαγγελματίε που ξέρουν καλύτερα την αγορά ή άλλε σε διεθνέ επίπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να εκμεταλλεύει το ακίνητό του κάποιο άνθρωπο επαγγελματία για να έχει εισοδήματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι κάτι το ενδιάμεσο είναι το πιο λογικό. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο συμφέρον για έναν Έλληνα ενδιαφερόμενο αγοραστή να δει ένα ακίνητο σε ένα σημείο, σε οποιοδήποτε νησί, το οποίο θα μπορεί να το επισκέφτεται πιο συχνά ο ίδιο. Και να μπορεί και ταυτόχρονα του μήνου που δεν πηγαίνει το χρονικό διάστημα του συγκεκριμένου να το εκμεταλλεύεται. Αυτές είναι οι βασικές λογικές όσον αφορά την αγορά του συγκεκριμένου ψυχικής αδικίας. Υπάρχουν εταιρείες ξένες οι οποίες έχουν διεισδύσει στην ελληνική αγορά ακινήτων για την εκμετάλλευση αυτή που είπατε, τύπου Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση, που είδαν ότι εδώ έχει ψωμί, έχει ψωμί, πάμε Ελλάδα. Κύριε Μετζή, πάρα πολλά ακίνητα. Ακίνητα ιδιαίτερα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της χώρας μας έχουν ξένους πράκτορες, σε εισαγωγικά τη λέξη, ξένους διαχειριστές. Ναι, μάλιστα. Άρα είναι. Γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει έντονη κινητικότητα. Οπότε, γιατί ο Άγγλος ή ο Γάλλος ή ο Ισπανός ή ο Γερμανός να μην έχει τη διαχείριση ενός ακινήτου στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά του επιφέρει πάρα πολύ μεγάλη κερδοφορία. Και αυτό είναι και ο στόχο και όσων αγαπών είναι επενδυτό. Δηλαδή, έχετε κάποιο αυτή τη στιγμή Γερμανό να αγοράζει ένα κίνητο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, στην Εθνική Κονσεντορίνη ή αλλιώ Αμερικανό, ή οτιδήποτε, το δίνει σε μια εταιρεία με στόχο να, κάνει, να έχει όσα περισσότερα booking μπορεί. Εμείς πού βρισκόμαστε, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι φαντάζομαι και ελληνικές εταιρείες και εσείς με την εμπειρία σας έχουμε την αντίστοιχη και την εμπειρία να εκμεταλλευόμαστε τα ακίνητα και θέλω να πω τουλάχιστον να μένει και χρήμα στη χώρα μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Κύριε Μετζή, γίνονται προσπάθειες πάρα πολύ αξιόλογες. Ειδικότερα η χώρα μας είχε πολύ γρήγορα αντανακλαστικά όσον αφορά τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δημιουργήθηκαν εταιρείες διαχείρισης ακίνητων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δημιουργήθηκε και σύνδεσμος εταιρεών διαχείρισης βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και πλέον είμαστε σε ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό πλέον επίπεδο με τις ξένες εταιρείες, οι οποίες συμφέρει πλέον τον Έλληνα, αλλά ακόμα και τον Ροδάπο, να δώσει διαχείρισή του σε έναν άνθρωπο Έλληνα, ο οποίος πλέον είναι επαγγελματίες και ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο κλάδο. Είναι ένας κλάδος αναδυόμενος, ένας κλάδος και DMG, ο οποίος για μένα προσωπικά είναι ένας κλάδος ο οποίος αποτελεί μέρος του νέου μοντέλου τουρισμού που ήδη διανύουμε, τον ζούμε και τον ζούμε και στο μέλλον. Το μοντέλο τουρισμού γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία φαίνεται να αλλάζει και αλλάζει, ξέρετε, κατά κύριο λόγο στις περιοχές του νότου της Ευρώπης. Δηλαδή, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Γαλλία. Δηλαδή, γενικά βλέπουμε ότι ο τουρισμός αλλάζει εικόνα. Στέκονται σε άλλες λογικές. Και από ό,τι φαίνεται, και είναι η τελευταία μου ερώτηση αυτή που θέλω να σας κάνω, κύριε Μπάκα, είναι ότι όσοι λέγανε ότι πρόκειται για μία φούσκα η οποία θα σκάσει κάποια στιγμή, μάλλον έχουν πέσει έξω. Κύριε Μετζή, να σου πω κάτι πολύ απλό. Ακόμα και στην Αθήνα, το Hilton, αυτή τη στιγμή ανακαινίζεται. Ναι. Δεν γίνεται δωμάτια. Γίνεται, διαμερίζονται 75 τετραγωνικά μέτρα. 100, σύγχρονα γίνεται όλο. Αλλά αλλάζει μορφή. Αλλάζει μορφή πλέον. Και λέμε ταυτόχρονα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχειακές μονάδες και στην Πελοπόννησο, πολύ γνωστές, οι οποίες έχουν μπακαλό και πουλάνε τις βίλες. Βραχυχρόνια μίσθωση κάνουν ουσιαστικά. Δηλαδή, αγοράζει κάποιος με ένα μπακαλό ή μια βίλα σε κοινό συγκρότημα, το ξενοδοχειακό συγκρότημα, 300, 400, 500 χιλιάδες ευρώ, για μένα σε εκμερό χρονικό διάστημα ο ίδιος και μετά η μονάδα, η εξωτερική επιχείρηση, αναλαμβάνει το να κάνει booking στο συγκεκριμένο ακίνητο για να έχει έσοδο ιδιοκτήτης. Δηλαδή, γενικότερα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν νέα μοντέλα. Δεν υπάρχει φούσκα σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Φούσκα υπάρχει στο να υπάρχει υπερπροσφορά. Δηλαδή, αυτό που είδαμε σε περιοχές στο κέντρο των Αθηνών, στο Μεταξουργείο, στην Κυψέλη, στο Γαλάτι, στο Περιστέρι, περιοχές που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή δεν είναι τουριστικές περιοχές, δεν είναι περιοχές που π.χ. έχουν πλησίων τους ένα νοσοκομείο ιδιωτικό, όπως είναι στο Χαλάνδη, στο Μαρούσι, που πρέπει να χρειαστεί βραχυχρόνια μίσθωση για να καλύψει μια ζήτηση. Είναι αυτές οι περιοχές να φεύγουν πλέον από το χάρτη της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώ οι περιοχές που ήταν τα προπήρια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως είναι το ιστορικό κέντρο των Αθηνών, βλέπουμε ότι ουδέποτε έχασε τη δυναμική του.
Και αν την έχασε μέσα στο κομμάτι της πανδημίας, το χάσε κατά 5-6%. Εντάξει, μέσα στην πανδημία χάσανε όλοι οι κλάδοι μέσα στην πανδημία, έτσι. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχασε 5-6% και οι ιδιοκτήτες κράτησαν στάση αναμονής και ξαναεπέστρεψαν. Ενώ σε άλλες περιοχές ήταν κατευθείαν να εκφεύγουν από τις δαχτυλικές μισθώσεις και να μπαίνουν κατευθείαν σε συνταγωγικά σημαντική μισή χρόνια να επιστρέφουν πάλι. Ναι, γιατί η βραχυχρόνια μίσθωση δίνει ένα εξτρά εισόδημα στον ιδιοκτήτη που ενδεχομένως και να κάτσει και ένα χρόνο λόγω δύο της πανδημίας δεν του στερεί τίποτα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι έχει εξοδέψει χρήματα για την επένδυση. Μπορεί να εξοδέψει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι συν. Ήθελα να θεωρήσω κάτι το εξής πάντως, ότι αυτό το καλό που έκανε, εισαγωγικά τη λέξη καλό, η πανδημία, είναι το εξής. Γνωρίσαμε και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα, τη χώρα μας. Αναδείχθηκαν νέοι προορισμοί. Σκεφτείτε προορισμούς τουριστικούς που αναδείχθηκαν λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, ο ειδικός τουρισμός που την είχαμε ξεχάσει, αναδείχθηκε πάλι, αναβίωσε και πάλι. Υπήρχαν και προορισμούς που ήταν καινούργιοι για μας. Δηλαδή, μπορεί να το είχαμε ακούσει, αλλά εμείς δεν είχαμε ποτέ να τους δούμε. Επειδή ξεχάσαμε κι εμείς οι πολλές φορές ότι το 85% της χώρας μας είναι τουριστικός προορισμός. Ναι. Βέβαια, μην ξεχνάμε γιατί είμαστε και στις Κυκλάδες ότι έχει τα πρωτεία, έτσι. Πάντα για να το αναφέρουμε και αυτό. Ξέρετε, να πω κάτι σημαντικό, ότι έχετε δίκιο, θα σου το εξής. Αστειεύομαι, έτσι. Κάθε τόπος έχει τις ομορφιές του, έτσι. Κάθε τόπος από την Ήπειρο μέχρι τη Μακεδονία, μέχρι τη Θράκη, μέχρι την Κρήτη. Κύριε Μετζή, δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα τη Μύκονο και τη Σαντορίνη και γενικότερα τις Κυκλάδες. Εγώ πολλές φορές. Άλλη ομορφιά τώρα, δεν είναι άλλη ομορφιά. Είναι ότι εγώ λέω ότι είναι ένα κρατήδιο μέσα στην Ελλάδα, όλοι μας οι Κυκλάδες. Έχουν άλλη οικονομία, πολύ τουρισμό, πανέμορφα και πραγματικά γι' αυτό η χώρα μας έχει ως το πήγον τουρισμού συγκεκριμένη περιοχή. Ναι, το Νότιο Αιγαίο γενικότερα, ναι. Το Νότιο Αιγαίο. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Real Estate. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που ήσασταν μαζί μας με αυτές τις συγχρήσιμες παρατηρήσεις που κάνατε και την έρευνα που έκανε και το κτηματοδοτικό δίκτυό σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάκα, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Καλημέρα.